παρακολουθήσει ένα ταμπλό τεράστιων μαχών που δοθήκανε πριν από 50 χρόνια. Υποθέτω ότι εγώ τώρα έχω την υποχρέωση να σας περιγράψω την ιστορία της αριστεράς που έβγαλαν αυτές οι μάχες. Θα χρειαζόταν ηλιάδα, τι ηλιάδα, μαχακάδα, θα χρειαζόταν έπος ολόκληρο. Θα χρειαζόταν να μιλήσω σαν τον κάθε 8-9 ώρες. Ακόμα κι αν είχα αυτή τη δυνατότητα, τη δυτική, το να παρουσιάσω αυτή την ιστορία είναι πέρα από τις συμβουλικές ικανότητες, τουλάχιστον της δικής μου. Από αυτή την άποψη, ασφαλώς, θα είναι μερική εικόνα και παρακαλώ στη συνέχεια με τις ερωτήσεις απολύτως ελεύθερα ό,τι απασχολεί του καθένα σας για ένα τόσο πολύτιμο θέμα. Είναι η ιστορία ενός μεγάλου συνόλου ομάδων, οργανώσεων, μεγαλύτερων οργανώσεων, μικρών κομμάτων που ξεκινήσανε ως κουρκούσκουλα, αυτή ήταν η περιφρονική περιγραφή του Μασέ, του γραμματέα, ερχόταν ένας γραμματέας, δεν είχε γίνει ακόμα, αλλά έγινε πολύ γρήγορα, του ΚΚΚ Γαλλίας, που με τη δράση τους πολύ γρήγορα ανάγκασαν τους πάντες να τους ονομάζουν άκρα αριστερά, και με τη συνέχεια της δράσης τους πολύ σύντομα κατοχυρώσαμε για τον εαυτό τους τον όρο επαναστατική αριστερά. Ήταν ο κόσμος που διαδήλωσε, που πάλεψε σε απίστευτα σκληρές συνθήκες, πολύ σεμνά ο Μανώλο σας έδωσε κάποιες περιγραφές και είσαστε τυχεροί που έχετε εικόνες από τέτοιους ανθρώπους, γιατί το γλυκό ύφος του Μανώλο είναι η διαφορά του αυθεντικού αυτού που έχει ζήσει απίστευτα πράγματα. Και πιστέψτε μου, ο Μανώλο έχει ζήσει απίστευτα πράγματα. Μεταξύ των οποίων δύο παρανομίες, μία επί Φράγκο και μία επί Δημοκρατικής Ισπανίας, και οι οποίοι διαδήλωσαν με το σύνθημα μια μόνο λύση επανάσταση. One solution, revolution. Αυτό το σύνθημα μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Προσωπικά η αγαπημένη μου εκδοχή είναι η Πορτογαλέζικη. Που μας σώσω λουτσάω, ρεβολουτσάω. Όχι επειδή είμαι πιο ποιητικό, αλλά επειδή οι σύντροφοι στην Πορτογαλία φτάσανε πολύ πιο κοντά από κάθε άλλον στο να κάνουν αυτό το σύνθημα πραγματικότητα. Είναι μια γενιά, λέω από την αρχή, που ηττήθηκε σταδιακά στη δεκαετία του 80 και χειρότερα στη δεκαετία του 90, μέσα στη διαδικασία καλπασμού του νεοφιλελευθερισμού που επιταχύνθηκε από τη Ριγκανική και τη Θατσερική Αντεπανάσταση και έκλεισε το μεγάλο πλοίο της ελπίδας που είχε ανοίξει ο Παπαδόπουλος Μάης του εξτρατόδου. Ο Μπενσαΐτ, τον οποίο θα αναφερθώ πολλές φορές σε αυτή την εισήγηση, περιγράφει αυτή τη γενιά με τον τίτλο «Η τελευταία γενιά του Οκτώβρου». Είναι από τις υψηπετήσεις διατυπώσει του Μπενσαΐτ, η οποία όμως έχει μια διπλή βάση. Πρώτον, έχει μια φυσική βάση, ηλικιακή. Είναι οι άνθρωποι που μεγαλώσανε μέσα στα σπίτια, στις εργατογειτονιές, σε πόλεις σαν το Μιλάνο, σαν τη Γένοβα, που κουβαλάγανε την εμπειρία και την αναφορά στην Οκτωβριανή Επανάσταση και στην παθιασμένη πάλι των πατεράδων και των μανάδων μας να κάνουμε και εδώ ό,τι έγινε τον Οκτώβριο. Ταυτόχρονα είναι και μια έννοια ιδεολογική. Είναι μια γενιά που πάλεψε με ένα συνολικό πλαίσιο στους πρόσφυγες. Πάλεψε για τον κομμουνισμό, ήξερε ότι για να κάνει τον κομμουνισμό έπρεπε να κάνει την επανάσταση, ήξερε ότι για να κάνει την επανάσταση έπρεπε να συγκρουστεί με το κράτος και ήξερε ότι για να συγκρουστεί με το κράτος έπρεπε να χτίσει πολιτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα. Ήταν μια γενιά που έχει το πακέτο αυτό στη θηριότητα της προσπάθεια. Μπορούμε να δούμε και άλλες ριζοσπαστικές εκφράσεις ανά τον κόσμο, σε πιο σύγχρονες εποχές, σε πιο κοντινές. Ταυτόχρονα όμως θα βγούμε, για παράδειγμα, μια υποτίμηση στην έννοια του κόμματος. Και η οποία θεωρείται και ριζοσπαστική.
Εγώ δεν είμαι γιατρός. Του Έλληνας ο τράχυλος λοιπόν δεν υποφέρει. Το οποίο θεωρείται ριζοσπαστικό. Αυτό είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων με περιορισμένες πολιτικές εμπειρίες. Μέσα στις μεγάλες πολιτικές εμπειρίες, θα έχω παρακάτω σε ένα σημείο, αυτές οι εμπειρίες δεν αντέχουν. Λιώνουν. Δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Είμαστε σε ένα χρονικό σημείο όπου είναι φανερό ότι αυτή η προηγούμενη γενιά με όλες τις παραλλαγές ηλικιακές, κάποιοι που μπήκαν νωρίτερα σε αυτό το τρένο, κάποιοι που μπήκαν αργότερα αλλά μέσα σε αυτήν τη δεκαετία σε αυτό το τρένο, με τις πολιτικές παραλλαγές, με τις οργανωτικές παραλλαγές, αυτή η γενιά, εν πάση περιπτώσει, παραδίδει τη σκητάλη. Παραδίδει τη σκητάλη σε μια επόμενη γενιά. Την παραδίδει καλύτερα από ό,τι την παρέδωσε. Αυτή είναι η παρατήρηση που θέλω να πω. Την παρέλαβε. Από ό,τι την παρέλαβε. Με χιλιάδες προβλήματα. Είναι εδώ ο φίλος μου, ο Γιώργος Σαπνάκ, λίγο πέρα από το σύγχρονο του σχολείου. Με τον οποίο έχουμε συζητήσει, έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές συζητήσεις για τα κενά που έχουν οι απόψεις μας, για τις τρύπες που έχει η θεωρητική επίγνωση για το ζωτική κατάσταση με ο κόσμος, για τα προβλήματα που έχουν οι οργανωτικές μας συνήθειες, πάρα πολλά τέτοια. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η γενιά παραδίδει στην νεότερη αγωνιστική γενιά ένα τρόπο πολιτικής δράσης, ένα πλαίσιο ανάλυσης, ένα οργανωτικό ήθος, το οποίο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που παρέλαβε. Και άλλα θα πω και πράγματα για αυτό που παρέλαβε, για να μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση. Η γενιά, στην καλύτερη της εκλογή, που για μας ήταν οι τροτσκιστικές οργανώσεις, οι τροτσκιστικές οργανώσεις του 40 και του 50, προσπαθούν να χτιστούν με δύο εκτιμήσεις. Η μία εκτίμηση είναι ότι ο καπιταλισμός έχει μπει στην οριστική επιθανάτια κρίση του. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να βγει από την κρίση την οποία τον οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και η δεύτερη εκτίμηση, ότι το δεύτερο θηρίο που αντιμετωπίζανε, ο σταλινισμός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιζήσει ενός παγκόσμιου πόλεμου. Η θρηλυκή φράση του Τρότσκι, ότι η σταλινική γραφειοκρατία ισορροπήσε μια μπάλα στην κορφή μιας πυραμίδας και ότι αν η πυραμίδα αυτή τραταχτεί από ένα κοινωνικό σπασμό, από ένα πόλεμο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεχίσει να ισορροπεί. Θα πέσει είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Θα ανατραπεί είτε από την αστική τάξη που θα παλινωθεί στον καπιταλισμό, είτε από το εργατικό κίνημα το οποίο θα αναβιώσει τις παραδόσεις της εργατικής δημοκρατίας του Οκτώβρη και θα έχουμε αφηρηθεί στο σύστημα. Και τα δύο αυτά εργαλεία, στη δεκαετία του 50 και του 60, είχαν εκεί παντελώς κουσάκι. Ο μεν καπιταλισμός ζούσε το μεγαλύτερο boom στην ιστορία του, η δε σταλινική γραφειοκρατία στην Ανατολή, όχι μόνο είχε επιβιώσει του πολέμου, είχε επεκτείνει τον έλεγχο στη μισή Ευρώπη, και ήταν σταθερότερη παρά ποτέ. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στις προβλέψεις της θεωρίας και την υλική πραγματικότητα οδηγούσε ομάδες, οργανώσεις, αγωνιστές σε φοβερά ρίσκα και σε επιχειρήσεις εξ αρχής καταδικασμένες σε τραγικές αποτυχίες. Ανοίγω εδώ ένα παράδειγμα. Θα επανέλθω μόνο με μια παρατήρηση μετά. Ένα από τα πράγματα που εμένα τουλάχιστον με συγκλώνησε σε μια πρόσφατη εσωτερική πολιτική συζήτηση που είχαμε στη ΔΕΑ ήταν ότι βρέθηκα στα 60 φέρκα μου να φάω μέσα σε ένα τρίμηνο περισσότερες αναφορές στον ισοτισμό από όσες θα βρείτε στην ιστορία της επαναστατικής αριστεράς από το 68 μέχρι τώρα, 50 χρόνια. Ο ισοτισμός ήταν μια τακτική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αποτυχίας που σας έλεγα προηγουμένα, η οποία δοκιμάστηκε, είχε τραγικά αποτελέσματα και εγκαταλείφθηκε από την επαναστατική αριστερά του 68, της οποίας θα πω ορισμένα γνωρίσματα. Τι σημαίνει αυτή η παρατήρηση, ότι αυτή η αριστερά που βγήκε από το 68
είχε μια συνέστηση μέσα της ότι αποτελεί μια νέα αριστερά. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιόταν αυτός ο όρος. Από την Αμερική μέχρι το Βερολίνο και από τη Γαλλία μέχρι παρελθόντος και την Ελλάδα, ο όρος ήταν νέα αριστερά μαζί με τον αυτό. Τι σήμαινε το νέα αριστερά? Σήμαινε η επίγνωση για μια βαθιά, θα έλεγα ανανέωση αυτή τη στιγμή, αλλά η λέξη έχει ξεφυγιστεί από την Κύπρο, μια βαθιά επανίδρυση. Πολλές φορές αυτό συστηματοποιότανε, για παράδειγμα, από τον κύριο Μπεμπρέ, επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Η ΟΣΕ, στην οποία εγώ ανήκα εκείνη την εποχή, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, δεν αυτοπροσδιορίζε τον εαυτό της ως προσκυστική. Διότι θεωρούσαμε ότι η προσκυστική ορθοδοξία, έτσι τη λέγαμε τότε, δοκιμάστηκε στις δεκαετίες του 40 και του 50 και έβγαλε τέρατο. Δεν ήμασταν οι μόνοι. Για να μην πάω στο διεθνές πεδίο. Στην Ελλάδα υπήρχαν οργανώσεις. Το ΕΛΕΚ, η ΣΕΠ, ο Μαχητής, η ομάδα για μια προλεταριακή αριστερά με έναν άλλο τρόπο. Οι οποίες όλες αυτές ήταν μέσα σε αυτό το καζάνι της αναζήτησης, της προσπάθειας να φτιαχτούν τα όρια αυτής της νέας αριστεράς. Πολλές από αυτές τις οργανώσεις δεν κατάφεραν και χάθηκαν μέσα στη διαδικασία προσδιορισμού αυτών των στοιχείων. Τι θα μπορούσε να είναι νέα αριστερά. Θα πω ένα παράδειγμα που είναι κοντά μας. Υπάρχουν εδώ δύο σύντροφοι που έχουν εμπειρίες. Μια από τις πιο σοβαρές από αυτές τις οργανώσεις, η ΣΕΠ, έβγαλε όλη τη δικτατορία κάνοντας πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά όχι ο ΣΕΠ, ως ανώνυμο. Δεν διάλεγε όνομα. Την ώρα της μεταπολίτευσης που διάλεξε το όνομα και έβαλε το όνομα Σοσιαλιστική Επαναστατική πάλι, επειδή το Σοσιαλιστική και Επαναστατική παραπέμπανε ευθέως στην προσκυμό, στην προσκυστική παράδοση, η οργάνωση έσπασε στα τρία ρεύματα στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Μαοϊκοί, προσκυστές και γεγαριστές. Οι πιέσεις ήταν ασύλληπτες. Δεν ήταν εύκολο αυτό το ξεδίπλωμα. Δεν ήταν εύκολη η διαδικασία να εντάσεις τον εαυτό σου σε ένα πράγμα πολύ απροσδιορίστο όπως το επανάσταση μέχρι στην επανάσταση. Πριν πάλι εισαγωγική παρατήρηση, είπα ότι θα αναφερθώ στους μαοϊκούς, προσκυστές και γεβαριστές. Και στις ποικιλίες μεταξύ τους, οπότε γίνεται υπερπολίτροπο το θέμα. Δεν ανέφερα τους αναρχικούς και κάποιες ποικιλίες ανάμεσα στην επαναστατική αριστερά και τους αναρχικούς, όπως για παράδειγμα οι πολύ δημοφιλείς. Κυρίως μετά το 68, όχι τόσο στο ίδιο το 68, Ιντερνασιονάλ Συνδιαζονίστη Καταστασιακή, με αναφορά Καστοριάδη και τα γιώσεις. Γιατί, αν διαβάσετε εντύμωνα τις περιγραφές για τον Μάη, τις αναμνήσεις των αγωνιστών στο Μάη κλπ, θα δείτε στις πρώτες μέρες, μέχρι τις 13 Μάη, ένα πολύ έντονο ρόλο των αναρχικών, κυρίως γύρω από το πρόσωπο του Κομπετήτη. Θα δείτε όμως ταυτόχρονα ότι στη συνέχεια της διαδικασίας, από τη μεγάλη γενική απεργία και μετά, ο ρόλος αυτός να υποβαθμίζεται και τελικά να εξαερώνεται. Μέσα στον Ιούνιο δεν θα βρείτε περιγραφές για το τι κάνανε οι αναρχικοί. Γιατί δεν κάνανε. Γιατί παραλύσανε. Γιατί η θεωρία και η αντίληψή τους, ειδικά στο ζήτημα του κόμματος, τους οδήγησε στο περιθώριο. Αυτό είναι γενικευμένο. Έκανε ο Μανόλο μια πολύ έντονη περιγραφή της κατάστασης στην Ισπανία, που είναι η μητέρα πατρίδα του διεθνούς αναρχικού. Στην ανωδική πορεία, στην πορεία ανασυγκρότησης του κινήματος, εκεί που οι σύντροφοι καλπάζανε, που από 50 του τι είχε το μέτωπο λαϊκής απελευθέρωσης φτάνανε στις εκατοντάδες που περιέγραφε ο Μανώλης μέσα από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης ως
κομμουνιστική λίγα, δεν θα βρείτε περιγραφές δραστηριοτήτων των αναρχικών σε μια χώρα σαν την Ισπανία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η άποψή μου είναι ότι ο αναρχισμός ως πρακτική, όχι ως ιδέες, όχι ως άνθρωποι, που είναι μια χαρά παιδιά, πολύτιμη συντροφή, ως πρακτική είναι μια πρακτική που ανθίζει στις περιόδους της ήττας και της υποχώρησης και εξαερώνεται στις περιόδους του καρπασμού και της νίκης. Είναι χαρακτηριστικό, βλέπω εδώ το σύντροφο, το Λευτέρη. Ο αναρχισμός στην Ελλάδα, μέσα στο Πολυτεχνείο υπήρχε μια ομάδα αναρχικών στα νούμερα απολύτως συγκρίσιμη με την ΟΣΕΙΑ, αν πω και μεγάλη. Με έναν εκδοτικό οίκο από πίσω της. Στη μεταπολίτευση, τι έγινε, ο αναρχικός χώρος εφανεμφανίζεται το 80 την Πρωτομαγιά και μπαίνει σε μια ανωδική πορεία στη συνέχεια. Και όσο προχωράμε πιο βαθιά στην ήττα, οι σοβαρές αντιλήψεις μέσα στον αναρχισμό ιτώνται από άλλες και φτάνουμε στον Black Bloc, που είναι πια μια πρακτική απολύτως χωρίς προοπτική. Η γνώμη μου, τα λέω αξιωματικά αυτά γιατί πρέπει να πάω στα άλλα, είναι ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες ποικιλίες. Θα βρείτε τόνους δημοσιευμάτων για τη διεθνή των καταστασιακών. Ελάχιστους μήνες μετά τον ΆΕ σταμάτησε οποιαδήποτε δραστηριότητα και το 70 σταμάτησε και τυπικά, κήρυξε το τέλος της. Ο Καστοριάδης συνέχισε σαν διανοούμενος. Πράγματι ανέπτυξε κυρίως στο φιλοσοφικό πεδίο διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Όταν πήγε να μιλήσει πολιτικά ήταν καταστροφή σκέψη. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 έχασε απολύτως τον έλεγχο της αιμονής του απέναντι στον σοσιαλισμό. Θεώρησε ότι η εγκατάσταση των Πέρσιν και των Κρούζ στη Γερμανία και στην Ευρώπη είναι νόμιμη άμυνα απέναντι στους SS-20, τάχθηκε κατά του κινήματος ενάντια στους πειράβλους και χαρακτήρισε τον Κορμπατσό ως ένα νέο μεγάλο Πέτρο που αποκοιμίζει τη Δύση ενώ προετοιμάζει τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ανατολής που θα εξαπολύσουν πιθανότατα πρώτες το πολεμικό χτύπημα. Το πόσο μέσα ήταν αυτή η ανάλυση φάνηκε στη συνέχεια, έτσι, με τη διάλυση του Μουσέ, την κατάρρευση της ΣΕΣ και πάλι λέγοντας. Θέλω να πω, για να κρίνετε τα ρεύματα, πηγαίνετε στα σκληρά σημεία. Στη δράση και στις απόψεις και στις εκτιμήσεις επί των πολιτικών, πάνω στα οποία κυρίως θα σταθώ στη συνέχεια. Και άρα μπαίνω στην τρικλέτα. Πρώτο σημείο της τρικλέτας είναι η οδική. Είναι υποτιμημένο ρεύμα συντροφής σήμερα, γιατί έχει υποχωρήσει. Είναι αδύνατο να καταλάβει κανένας την πραγματική ιστορία της επαναστατικής αριστεράς του 68, εάν δεν έχει συνέστηση ότι μεγάλο τμήμα της ήταν ή έγινε πολύ γρήγορα μαοϊκό. Αυτό θέλει ερμηνεία. Γιατί λοιπόν. Πρώτον, γιατί είχαν αναφορά στην Κίνα. Είχαν συγκεκριμένη απάντηση στο χαόδες ερώτημα τι θέλετε να κάνετε εσείς της νέας αριστεράς, ό,τι συμβαίνει στην Κίνα. Αυτό για ένα διάστημα ήταν δυναμική. Αλλά εκτός από αυτό υπήρχε ένα δεύτερο στοιχείο. Η Κίνα, ο ΜΑΟ, το ΚΚ Κίνας, αυτό έχει σχέση με την προηγούμενη συζήτηση, ήταν ο πρώτος σταθμός δίπλα στα κομμουνιστικά κόμματα. Πολλές φορές τα στελέχη του μαοϊκού χώρου ήταν πρώην ηγετικά στελέχη στα κομμουνιστικά κόμματα. Ήταν το εύκολο βήμα μετατόπισης από τα κομμουνιστικά κόμματα στο αριστερά τους και στο καινούργιο πεδίο που άνοιγε. Αυτό είχε δύο γράμματα. Από τη μία ευκολία, απ' την άλλη συντρόφισσες και σύντροφοι και μια υπεροχή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την Ελλάδα. Η ΟΜΛΕ στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε η μεγαλύτερη οργάνωση της επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα. Για όποιον έχει ζήσει στην δικτατορία, αυτή η πρόβλεψη είναι τραβά στα μαλλιά σου. Διότι η ΟΜΛΕ έβγαλε όλη την δικτατορία με την εκτίμηση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κίνημα αντίστασης. Απήχη από τις δραστηριότητες αντίστασης.
Ακόμα και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου τα μέλη της ήρθαν προς τιμή τους, αλλά ήρθαν ως άτομα, χωρίς γραμμή. Πόσοι όμπλε κέρδισε την κούρσα απέναντι στο ΕΚΕ, απέναντι στην ΟΣΕ, απέναντι σε άλλες οργανώσεις, που είχαν συμμετάσχει στην αντίσταση, διότι συντρόφισε και σύντροφοι όταν στις αρχές του 1974 που έβγαινε μια ριζοσπαστικοποίηση στον δρόμο κατά χιλιάδες, όταν μπορούσες και έπρεπε, όχι μόνο μπορούσες, να στρατολογείς με τρόπο ηλικιώδη οι οργανώσεις, οι άλλες, ξαναβλέπω τον Γιάννη και τον Κυριάκο, συζητάγαμε αν τα συνδικάτα είναι μορφή οργάνωση του εργατικού γεννήματος ή όχι. Η Όπλε είχε στην ηγεσία της τον Χοτζέα και τον Ιωβανίδη, δύο μέλη που ήταν 30 χρόνια μέλη στο πολιτικού γραφείο του ΚΚΕ και με απολύτως σίγουρο χέρι προσανατολίσανε την Όπλε στα συνδικάτα, στις επιτροπές γειτονιάς, στις επιτροπές γονέων και κυβερνών, στους πολιτιστικούς συλλόγους, μέσα στον κόσμο. Και ξαφνικά οι υπόλοιποι που θεωρούσαμε τον εαυτό μας σε πλήρη υπεροχή απέναντι στα στελέχη της Όμπλε, διαπιστώσαμε ότι είχαμε πολύ μικρότερη επιρροή από ό,τι είχαν αυτοί. Αυτό το λέω γιατί ήταν γεννημένο. Γιατί και σε άλλες χώρες μαωρικές οργανώσεις πήραν το πάνω χέρι απέναντι σε άλλες οργανώσεις, λόγω της οργανωτικής εμπειρίας των ηγετικών στελεχών που προερχόντουσαν από τα κομμουνιστικά κόμματα και ξέρανε πώς γίνονται αυτές τις δουλειές. Ξέραν τι σημαίνει τι ζωπόμα. Ενώ οι υπόλοιποι έπρεπε να το μάθουμε με το κουταλάκι του ηγετικού συγκρότησης. Πολύ βασανιστικά, το οποίο σημαίνει και πολύ αργά, με καθυστερήσεις, με λάθη που όλα αυτά πληρωνόντουσαν μέσα σε αυτές. Δεύτερη παρατήρηση για τους μαρικούς δεν είναι ενιαίο ρεύμα. Όπως και όλα άλλωστε. Μπορούσες να βρεις ποικιλίες από τα ΚΚΜ Μιλάμδα, άσχετο που είναι το Μιλάμδα, μπροστά ή πίσω, τα πιο τυπικά, τα πιο ρεπλίκες του ΚΚΜ Κίνας, όχι με την υποτιμητική έννοια για να τα λέω γρήγορα, που αναφερόντουσαν σχεδόν κατά πάνω στη γραμμή του ΚΚΜ Κίνας, μπορούσες να βρεις soft σταλινικούς μαοϊκούς, μπορούσες να βρεις αντισταλινικούς μαοϊκούς, σε μεγάλες οργανώσεις, παράδειγμα η Αβαγκάρντια Οπεράια στην Ιταλία, η οποία αναφερόταν στο ΜΑΟ και στην πολιτιστική, από ένα σημείο και μετά μόνο στην πολιτιστική και στο ΜΑΟ, αλλά ήταν φανατικά αντισταλινική, φανατικά τολιατική στην Ιταλία, ένα μήνυμα σήμερα θα ήταν, δεν θα μπορούσε κανένα να το καταλάβει. Μέχρι και μια παραλλαγή που τότε λεγόταν ΜΑΟΣ Κοντέξ, που σημαίνει μαοϊκοί αυτορμητίστες, κυρίως στη Γαλλία, την Κος Προλεταριάν, μαοϊκοί από τη μία, αναφορά στο ΜΑΟ και στην πολιτιστική και κατά τα άλλα θα μπορούσε να πει κανένας πολύ κοντά στην Ιταλική αυτονομία. Πλήρης αυτορμητισμός. Αυτά τα στοιχεία του μαοϊσμού, που στην αρχή ήταν τα στοιχεία της δυναμικής του, καήκανε γρήγορα και κατά συνέπεια μεγάλο τμήμα των οργανώσεων που στηριχθήκαν πάνω σε αυτά καήκανε το ίδιο γρήγορα. Τι εννοώ καήκανε, και τα δύο στοιχεία της δύναμης γίνανε αρνητικά. Η αναφορά στην Κίνα, αυτό που είπα και στην προηγούμενη συζήτηση, η αναφορά στο ΜΑΟ μέχρι ένα σημείο ήταν κινητήρας, όταν όμως πέθανε ο ΜΑΟ και σε χρόνο τετέ τον διαδέχτηκε στην εξουσία η δεξιά του ΤΕΝ χωρίς αριστερή αντιπολίτευση, άνοιξε ένα τεράστιο ερώτημα. Πώς έγινε αυτό στην Κίνα, πώς εξηγείται αυτό στην Κίνα, το ερώτημα δεν άνοιξε μόνο ιδεολογικά σκέψεις. Άνοιξε και με όρους αντοχής αγωνιστών. Εγώ έχω φίλους που αποχωρήσαν από το κίνημα λέγοντάς μου άσημας γραμμόν. Εδώ δεν τα καταφέραν οι Κινέζοι κομμουνιστές, θα τα καταφέρουν εμείς. Έβγαζε απογοήτευση αυτό το πράγμα, μένοντας αναπάντητο. Και το δεύτερο ήταν ότι σταδιακά, με τη συσσόρευση των εμπειριών, αρχίσαν να βγαίνουν στην επιφάνεια οι αδυναμίες της μαοϊκής ανάλυσης. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, ο Μπαντιού, που εκείνη την εποχή ήταν μαοϊκός, έβαζε ως ζήτημα για να νικήσει ο Μάης, χρειάζεται μια λαϊκή δημοκρατική επανάσταση στη Γαλλία. Στη Γαλλία,
λαϊκή δημοκρατική, που σημαίνει όχι σοσιαλιστική, που σημαίνει σε συμμαχία με ένα τμήμα της αστικής τάξης, το οποίο είναι κάτω. Αντιπεριαλιστικό, δημοκρατικό, για να πας, εντύσεις. Πού θα το βρεις αυτό το τμήμα στην Γαλλία? Χειρότερα εδώ. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται, δεν βλέπω το σύντροφό μου τον Πανάγο, ο οποίος προέρχεται από μια πολύ πιο δραστηρία από την όγκη οργάνωση, που λεγόταν ΕΚΕ, και το οποίο στη βάση της γραμμής της Κίνας είχε την ανάλυση ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στο Ευρωπαιόβυλλο και το Αμερικανόβυλλο τμήμα της ελληνικής αστικής τάξης. Το Αμερικανόβυλλο ήταν με την Κούντα, το Ευρωπαιόβυλλο ήταν με την ΕΟΠ και μπροστά στις δυσκολίες της εποχής προκύπτει το καθήκον της συμμαχίας με το Ευρωπαιόβυλλο για να απομονωθεί το Αμερικανόβυλλο. Πιο περίπλοκη πολιτική από τον Κύρκο, ο οποίος έλεγε συμμαχία με τη Νέα Δημοκρατία και τη φωτισμένη αστική τάξη για να απομονωθούν τα πολιτικά κατάλοιπα και να μην ξανά έχουν πραξικόπημα. Όσο αυτή η ιστορία έμενε στον αέρα, ήταν οι ιδεολογικές αναφορές γιατί το έχει στον δρόμο έναν άλλα πράγματα, δεν έτρεχε κάστανο. Όταν όμως ένα από τα ηγετικά στελέχη αυτής της ηγετικής ομάδας είπε, όπα ρε παιδιά, να τα εμπούρδες, το έχει κατέρευσε μέσα σε ένα μήνα. Η πιο δραστήρια μαοϊκή οργάνωση στην Ελλάδα κατέρευσε μέσα στο 1980, μέσα σε εβδομάδες. Υπάρχει και άλλα χειρότερα παράδειγμα. Η γραμμή της Κίνας για τη σύγκρουση με τον σοσιάλ υπεριαλισμό, με τη Ρωσία ως σοσιάλ υπεριαλισμό, έφτανε να αντιμετωπίζει τα ρωσόφυλλα κομμουνιστικά κόμματα ως πρακτορία του σοσιάλ υπεριαλισμού. Για την αντιμετώπιση αυτών των πρακτορίων, τι μέσα χρησιμοποιούμε? Τα μέσα των αντιθέσεων μέσα στους κόλπους του λαού ή τα μέσα των αντιθέσεων ανάμεσα στο λαό και τους εκμεταλλευτές? Το λέω με τη μαοϊκή γλώσσα της εποχής. Υπήρξαν μαοϊκές οργανώσεις. Πολύ σεμνά ο Μανώλο δεν απάντησε στην ερώτηση της Ελένης για το ΦΡΑΠ, οι οποίες περάσαν αυτό το Ρουμπίκονα και αντιμετωπίσανε με τα όπλα τα μέλη κομμουνιστικών κομμάτων, ευρωκομμουνιστικών κομμάτων και παλιότερες. Ως πράκτορες σοσιαλφασίστες. Η χειρότερη από αυτές τις οργανώσεις ήταν μια πορτογαλέζικη, η PRP, η οποία είχε πολύ κακό τέλος, έφτασε να υποστηρίζει το Σοάρες κατά το πραξικόπημα εναντίον της Επανάστασης, θεωρώντας ότι η Επανάσταση των Καρυπάλων είναι μια καλυμμένη απόπειρα να οργανωθεί σοσιαλιμπεριαλιστικό πραξικόπημα στην Πορτογαλία. Είσαστε ευτυχείς που δεν τα έχετε ζήσει αυτά, γιατί αυτά δεν είναι τόσο εύκολα όπως τα περιγράφω τώρα εγώ. Παραμείνανε διάφορα πράγματα. Είναι τελείως λάθος ότι έχει εξαερωθεί, δεν υπάρχει ο μαοισμός, αλλά σε πολύ κατώτερο επίπεδο. Και διαφοροποιημένα. Υπάρχουν κάποια μέρη τα οποία φυτοζωούν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν διάφορα τμήματα που συνεχίσαν αυτή την ανάλυση που προσπάθησα να περιγράψω προηγούμενα και ενταχθήκαν σε εθνικιστικά αντάρτικα, κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία. Και υπάρχουν κάποιες από τις πιο σοβαρές μαοικές οργανώσεις που στρίψαν. Η πορτογαλέζικη αντίστοιχη της ΟΜΛΕ, μεγάλη οργάνωση, ούτε πέγε για τους παλιότερους, Ενωμένη Λαϊκή Δημοκρατία είναι η μετάφραση, είναι μία από τις δύο συνιστώσεις του μπλοκ. Το Εργατικό Κόμμα Βελγίου, το PPD, έλα, το PPD, το οποίο ξεκινώντας ως ένα από τα πιο σκληρά μαοϊκά κόμματα στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα λόγω της ιστορίας του Βελγίου και ειδικότερα λόγω της ιστορίας των περιοχών της Φλάνδρας στις οποίες υπήρχε, είχε ένα πολύ σκληρό εργατικό προσανατολισμό, πέταξε από πάνω του το μαοϊκό περίβλημα
με κακό τρόπο υιοθέτησε μάλλον μια σοσιαλδημοκρατική στρατηγική, κρατώντας όμως ένα σκληρό εργατικό προσανατολισμό μέσα στα εργοστάσια, μέσα στις απεργίες, μέσα με ένα καινούργιο πρόγραμμα το οποίο έχει τίτλο «Να αλλάζουμε εμείς, να αλλάζουμε τον κόσμο, να ενώνουμε δυνάμεις». Το 5D αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις έχει ίσως και 10% στο Βέλγιο και κατά διάφορους είναι ένα υποψήφιο νέο στυλ ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Σταματάω με τους μαϊκούς, οι κεβαριστές. Και αυτούς τους συντρόφους και σύντροφοι δεν μπορείτε να το εκτιμήσετε με τα γυαλιά του σήμερα. Η τάση προς τον Οκτώβρη, η τάση προς τους Μπολσεβίκους που έβγαλε το 68, γινόταν τούρμπο μέσα από την εμπειρία της Λατινικής Αμερικής και στην εμπειρία της Λατινικής Αμερικής η Μονκάδα, η Μπαρμπούδος ήτανε... Δεν έχει καμία σχέση η εικόνα και η εμπειρία που έχει η γενιά του 80 και του 90 που θεωρεί τους Κουβανούς σύμβολο των σχέσεων με τη Σοβιετία και τη σχέση με την Κούβα τη φαντάζεται σαν τις εκδρομές που οργάνωνε η ΚΝΕ να πάμε μπριγάδα να βοηθήσουμε στο μάζωμα του Ζαχαρογάλου. Άλλοι άνθρωποι πηγαίνανε στην Κούβα τότε, σε άλλα πράγματα εκπαιδευόντουσαν και άλλες δραστηριότητες αναπτύσσαν. Ο γεβαρισμός επηρεάζει οριζόντια όλα τα ρεύματα της επαναστατικής αριστεράς. Απόδειξη. Το 1969, το ένατο συνέδριο της Τετάρτης Διεθνούς, της Τροτσκιστικής Ορθοδοξίας, και αυτό είναι μια απάντηση και σε κάτι γελίους που έχουν βαθύνει το τελευταίο διάστημα να γράφουν αντιτροτσκιστικά κείμενα και ένας από αυτούς με πολύ μεγάλη αιματοβαμμένη πείρα πίσω του τι να πω, έκανε κριτική στους τροτσκιστές που πάντα αποφύγανε το ζήτημα της βίας. Η τέταρτη αποφάσισε τη στρατιωτικοποίηση του αγώνα στη Λατινική Αμερική. Η απόφαση, λέω εκ προημίου, ήταν ανεύθυνη, ήταν λάθος και οδήγησε σε συντρίμια. Παρ' όλα αυτά, πήγαν να την υλοποιήσουν. Και στην πρώτη γραμμή πήγαν στελέχη τα οποία διαφωνούσαν με την απόφαση. Αλλά επειδή είχαν ειδικές ικανότητες, αναλάβανε να υλοποιήσουν την απόφαση της οργάνωσής τους. Αυτή την απόφαση, όχι καμιά δευτερεύουσα, έναν από αυτούς τον έχετε δει πολλές φορές σε αυτήν εδώ την έψω. Αυτό που ακολούθησε ήταν στη Βραζιλία, στην Ουρουγουάη, στην Παραγουάη, αλλά κυρίως στην Αργεντινή, οι τροσκιστικές οργανώσεις να προσπαθήσουν να αναπτύξουν ένοπλα τμήματα τα οποία να κάνουν και επειδή ταυτόχρονα ήταν τροσκιστές και δεν θέλανε να παίξουν στις κουμπάρες, μια υποδηματική ενέργεια μια φορά στα τόσα, μαζική ενόπλη πάλι. Ο Μπενσαΐν που ήταν από αυτούς που υποστηρίξανε αυτή την απόφαση και που προς τιμή του συμμετείχε στη διαδικασία της υλοποίησης της, περιγράφει στο τέλος το εξής. Η μισή από τους ανθρώπους με τους οποίους έκανα τις συναντήσεις έχουν εκτελεστεί. Από τους άλλους μισούς, οι μισοί έχουν βασανιστεί φρικτά, έχουν φυλακιστεί, είναι για πολλά χρόνια συμφυλακές. Μια ολόκληρη γενιά στη Λατινική Αμερική συντρόφισης και σύντροφοι συντρίφθηκε, σφαγιάστηκε η Αμερική. Ο Σαπούτσο και το επαναστατικό λαϊκό στρατό στην Αργεντινή είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία, όπως επίσης πονεμένη ιστορία ήταν μια σύγκληση της τέταρτης με τους Τουπαμάρους. Έχετε δει άλλον ένα σύντροφο μέσα στα χρόνια της εμπειρίας του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχεται από την Ουρουγουάη και από αυτή την εμπειρία. Πέρα όμως από αυτό που είναι το πώς διαπερνούν στο οριζόντια, το ζήτημα των όπλων, το αφεντικό δηλαδή, η αφεντική και βαρική επιλογή, μπήκε σε πολύ κόσμο. Στην πραγματικότητα όλη η επαναστατική αριστερά χρειάστηκε να ξεκαθαρίσει τη σχέση της με αυτό το ερώτημα. Πολύ πρόεδρο. Κάποιοι απαντήσαν θετικά και επιχειρήσαν.
επειδή κυκλοφορεί απίστευτη λάσπη, πράκτορες των υπηρεσιών, όλα αυτά είναι μπούρδες. Είναι τμήμα του κύκλου του 68. Στο ποιοι επιχειρήσαμε, αν μιλάμε για την Ευρώπη, χρειάζεται να γίνει μια διάκριση. Ήταν απολύτως σαφές από την αρχή ότι η στρατηγική του Γκεβάρα είχε προβλήμα. Διότι η στρατηγική του Γκεβάρα ήταν αγροτικά αντάρτικα. Αγροτικά αντάρτικα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Πώς? Γρήγορα έγινε μια παραλλαγή από τους Τουπαμάρους, αντάρτικα πόλης. Αλλά επίσης αυτή ήταν σαφές ότι ήταν απολύτως Λατινοαμερικάνοι. Δεν περπάταγε αυτό το πράγμα. Άρχισε να περπατάει όταν άρχισε να εκδηλώνεται η απελπισία. Η απελπισία. Στη Γερμανία υπήρξε, εκτός από τον 11ο Μάη, τον οποίο συζητήσαμε, γίνανε ορισμένες αναφορές. Στην κινητοποίηση στο Βερολίνο, στο SDS, στο Λούντι Ντούσκι, στο πώς αντιμετωπιστήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Διαμορφώθηκε ένα σκληρό αντιπεριαλιστικό κομμάτι, το οποίο επιχειρούσε να κινητοποιήσει τον κόσμο για να σταματήσει τον πόλεμο. Όταν έσπασε τα μούτρα του στη Γερμανία, ένα τμήμα από αυτό το σκληρό κομμάτι, αφού δεν μπορούσε πλέον να κινητοποιήσει τον κόσμο, επιχείρησε να κινητοποιηθεί το ίδιο απέναντι στον πόλεμο και δολοφονηθήκανε ένας προς ένα. Αντιμετωπιστήκαμε το κράτος με απίστευτο τρόπο, ο οποίος παρήγγειε και ορισμένους καινούριους μια δεύτερη γενιά ή αργότερα μια τρίτη γενιά απελπισμένης μάχης, χωρίς καμία πρώτη γενιά. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι στην Γαλλία η διαδικασία του Ρέντου. Όταν οι αυτομιλιστές μαοϊκοί που τρέχανε στα εργοστάσια και πιάνανε δουλειά στα εργοστάσια, παριστάνανε τον εργάτη για να κινητοποιήσουν την εργατική τάξη κλπ. Είδαν ότι δεν κινείται η τάξη όπως θα θέλανε. Ένα τμήμα τους προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα έτσι. Το πιο μαζικό ασφαλώς ήταν στην Ιταλία. Όπου και αυτό μαζικοποιήθηκε όταν στόμωσε ο δρόμος, όταν στόμωσε η διαδήλωση, η απεργία, η δράση της εργοστάσεως. Οι μπριγκάτες στρατολογήσανε από το 1975 και μετά πολύ κόσμο της εμάσταρτης αριστεράς και παρεκτόντως οι μπριγκάτες έχουν ξεκινήσει ως εργατίστες στο Μιλάνο, που η δράση τους δεν είχε καμία σχέση με αυτό στο οποίο εξελίχθηκε, κάνανε περιορισμένες ενέργειες υποστήριξης της εργατικής υπερηφάνειας, αυτή ήταν έτσι. Ενάντια σε έναν επιστάτη, αλλά περιορισμένα πράγματα. Όταν επιχειρήσαμε τον πόλεμο στην καρδιά του κράτους, οι ίδιοι διαπιστώνουν ότι σε αυτό τον πόλεμο ήταν απολύτως αδύνατο να τραβήξεις μαζί σου τμήματα από το παλιό εργοστάσιο, από τη φάμπρικα και ταυτόχρονα από ένα σημείο και μετά το πιο τραγικό, ότι ήταν απολύτως αδύναμο εσύ να γυρίσεις τη φάμπρικα. Ο Μπερσαΐν μαζεύει αυτή την αυτοκριτική αυτού του πράγματος με μια εντυπωσιακά απλή φράση. Η επιλογή των όπλων είναι επιλογή πεδίου. Τα όπλα για να τα σηκώσεις χρειάζεσαι πόρους, δεν εννοεί μόνο τα λεπτά, εννοεί και τους ανθρώπινους και τον μηχανισμό. Για να συγκεντρώσεις τους πόρους χρειάζεσαι ενέργειες. Ενέργειες για παράδειγμα όπως εκατοντάδες ληστείες που γίνηκαν στην Λατινική Αμερική για να χρηματοδοτηθεί. Για να κάνεις τις ενέργειες χρειάζεται να τραβήξεις τα καλύτερα στοιχεία των οργανώσεων σου από την ανοιχτή μαζική δράση μέσα στον κόσμο στο χτίσιμο μηχανισμό που στηρίζει την επιλογή των όπλων. Και από αυτό το δρόμο λόγω της παρανομίας δεν έχεις επιστροφή. Με αυτό δεν κρίνει μόνο το δικό του λάθος του 69, κρίνει, προβλέπει με μια έννοια και την πορεία όλου αυτού του χώρου που επιχείρησε. Έτσι, το 2016 είναι ένας χρόνος που η ΕΤΑ καταθέτει τα όπλα και ο ΙΡΑ κυδεύει το στρατιωτικό του ηγέτη και στην κηδεία ο μιλητής είναι ο Τόνι Μπλερ. Τρίτο ρεύμα, Τρότσκι ΣΠΕΣ. Καταρχήν δεν αναφέρομαι σε όλους. Υπάρχουν τμήματα που δεν επηρεάστηκαν από το 68.
υπάρχουν τμήματα που θεώρησαν το 68 μικροαστικό ξέσπασμα και συνέχισαν τον δρόμο που είχαν από το 50. Από αυτό το τάχαμο σκληρό, γιατί ήταν στα λόγια πολύ σκληρό, πολύ σκληρό, έχουν βγει ο Μιτεράν αποδείχθηκε αρχιτέκτονας που οπτάθηκες από αυτό το κομμάτι. Έχουν βγει πρωθυπουργοί, έχει βγει ο οργανωτικός υπεύθυνος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, έχει βγει ο Μελανσόν, 400 στελέχη του λαμπερτικού φόρη προσχωρήσανε στο Μιτεράν μετά το Λουτέν. Το αφήνω απ' έξω, περισσότερο μας ενδιαφέρει το κομμάτι που ταυτίστηκε με το 68. Εδώ έχω ένα δίλημα που γίνεται χειρότερο καθώς σε οπτά στον έλεγχο του χρόνου για το IS και την τάση στην οποία εμείς ανήκουμε, λίγο πολύ έχουμε συζητήσει και λίγο πολύ θα ξανασυζητήσουμε και σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες φέτος. Θα πω κάποιες παρατηρήσεις, κυρίως θα αναφερθώ στη Λίβια. Γιατί νομίζω ότι κατοπτρίζει τα θετικά αλλά και τα προβλήματα που είχε αυτό το κομμάτι που είχε το 68. Πρώτον, πώς φτιάχτηκε η Λίβια. Γιατί διάφοροι σήμερα θα ρωτήσεις και ας πούνε το τμήμα, το γαλλικό τμήμα της τέταρτης διεθνούς. Αν δεν, η Λίβια είναι αποτέλεσμα δύο διαδικασιών. Απ' τη μία τη GCR, Ζενές Κομμουνίστ Ρεβολουσιονέρ, κομμουνιστική μαστατική νεολαία, μια φράξια που ξεκινάει πολύ νωρίτερα ως φράξια μέσα στην κομμουνιστική νεολαία, δρά για την Αλγερία, δρά προετοιμάζοντας το Μάη, μέσα από το Μάη ανακαλύπτει την ανάγκη πολιτικής οργάνωσης, πολιτικού κόμματος και ταυτόχρονα διεθνούς οργάνωσης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα 8 από τα 9 μέλη της ηγεσίας της GCR αποκαθιστούν σχέση με την τέταρτη διεθνή. Ο ένατος είναι ένας μικρός, ο Μπενσαΐδη, ο οποίος παραμένει κεβαριστής. Η δεύτερη διαδικασία είναι ότι μέσα στην ηγεσία της τέταρτης υπάρχει ένα τμήμα κυρίως γύρω από το Μαντέλ, το οποίο έχει μπαϊντήσει, για να πω μια χειρότερη λέξη, με την ακινησία και με την δογματήλα πολλών από τους συντρόφους του και κινείται από πριν, αρκετά πριν το Μάη, από το 65, μέσα σε αυτό που ερχόταν σε αυτό το νέο κίνημα, τους νέους κίνημους. Διαβάστε αναμνήσεις τους. Κάποια στιγμή ένας τρελαμένος ακροδεξιός πυροβολεί στο κεφάλι του Ρούντι Ντούτσκι. Ο άνθρωπος χρειάζεται νοσηλεία, γλιτώνει, αλλά γλιτώνει σε μαύρα χάλια. Κάθε φορά που γνωρίζεται λίγο, παθαίνει εκπληκτικές κρίσεις, σφαίρα είναι στο κεφάλι. Ο Ρούντι Ντούτσκε μένει στις Βρυξέλλες. Πού? Στο σπίτι του Μαντέλ. Αυτό είναι παράδειγμα των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα σε πράγματα τα οποία η Λίγα συγκροτείται από αυτό το διπλό. Απ' τη μία έρχεται μια νέα γενιά αγωνιστών μέσα από την εμπειρία του 68, συναντάει μια παλιότερη γενιά η οποία έχει εμπειρίες, έχει ιδεολογική συγκρότηση, έχει ένα διεθνισμό, έχει κάνει πράγματα για την Αλγερία, έχει κάνει πράγματα για το Βιετνάμ και μέσα από την ενοποίηση αυτών των δύο ρευμάτων ενοποιείται η GCR με το μικρό PCI, Διεθνιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα, με επικεφαλή στον Βιετνάμ και συγκροτείται η Λίγκ Κομμουνίστη. Στην αρχή όχι η LCR, Λίγκ Κομμουνίστη. Δεύτερο, από την αρχή, από την πρώτη περίοδο συντρόφισης του, πριν καν τελειώσει ο Μάξ, το καθήκον που τέθηκε μπροστά τους και μπροστά μας σε παγκόσμια κλίμακα, ο Μανώλο το έπαιρνε έναν τρόπο πάλι σε ενός το τέλος. Μέσα από αυτή την εμπειρία ξεπεράσαμε τον αριστερισμό, τον οποίο ξεκινήσαμε. Και το λέει ένας άνθρωπος που έχει κάνει δράσεις έντονα αριστερίστικες. Και όχι πάντα ειρηνικές. Υπήρχε το πρόβλημα του να ξεπεραστεί ο αριστερισμός των ανθρώπων που ξεκινάνε από την πρώτη κομμουνιστική επίθεση. Τι εννοώ να ξεπεραστεί ο αριστερισμός?
να μην πάρει εξηγητικό. Πρώτο, εκτιμήσει. Ο Μπενσαΐρ μαζί με τον Βεβέρ έχουν γράψει ένα βιβλίο για το Μάη του 68 στις αρχές Ιούνιου του 68. Μέσα στο γεγονός. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η Γενική Δοκιμή». Παρομοιάζεται ο Μάης του 68 με το 1905. Από τη συνέχεια ξέρουμε ότι δεν ήταν. Πόσο γρήγορα θα περνάγαμε από το 5 στο 17, ο Μαντέρι, ο οποίος δεν είναι καθόλου υποπτός για αριστερισμό, μέσα από αυτή τη συγκλονιστική άνοδο του κινήματος, γράφει ένα δοκίμιο για το Μάη, το οποίο λέει, βεβαιώνω, κόβοντας βέρπο μου, ότι το αργότερο σε 5 χρόνια η Ευρώπη θα συνταραχθεί από ένα κύκλο προλεταριακών επαναστάσεων ισχυρότερο από τις Ρωσίες του 17. Εάν διαβάζετε τις ομιλίες των συντρόφων μας του ΑΙΕΣ, ο Χάρμαν επεμβαίνει στο ΕΛΕΣΥ στην κατάληψη και με τον τρόπο όσοι είχατε γνωρίσει τον Κρίς, μπα! Να έχετε όλη συνείδηση ότι αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι το πρελούδιο της Ευρωπαϊκής Επανάστασης που έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτά είναι τιμήσεις. Και από αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, προκύπτουν κάτι πολύ. Όταν πιστεύεις ότι σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσουν, αν είσαι σοβαρός, η Λίγκα χτίζοντας τον εαυτό της, το πρώτο πράγμα που έβαλε ως καθήκον, ήταν ότι το ξέσπασμα αυτής της επανάστασης πρέπει να δούμε, πρέπει να εκτιμήσουμε και πρέπει να δράσουμε ανάλογα πού θα γίνει. Απάντηση στην Ισπανία. Μέτρα. Τεράστια καμπάνια για να εξασφαλιστούν εμπόροι ώστε οι Ισπανοί σύντροφοι να μπορέσουν να βγάλουν ημερήσια εφημερίδα. Για να ανταποκριθούν στα κατηγορία της Επανάστασης. Βάσει στα Πυρηναία, στα σύνορα δηλαδή Γαλλίας-Ισπανίας, που εξασφάλιζε χαρτιά, μετακίνηση, υλικά, ό,τι είχαν ανάγκη άνθρωποι. Αυτό σύντροφοι, όταν συνέβη αυτό που μας περιέγραψε ο Μανώλης, η ομαλή μετάβαση από τον Φράγκο στη Δημοκρατία, κατέρευσε. Κατέρευσε. Και προέκυψε το ερώτημα του επαναπροσανατολισμού που θα πω, γιατί είναι παρεξηγήσιμο το ξεπέρασμα του αριστερού. Δεύτερη πλευρά που έρχεται. Άμεσα πολιτικά. Όταν συζητήσαμε για τη Γαλλία, στο τέλος του Μάη, στις αρχές του Ιούνιου, ξεσπάει η πολιτική αντεπίθεση του Ντεγκόλ. Για να βγει από την κρίση, κηρύσσει εκλογές. Και βρίσκεται ένα κίνημα ολόκληρο, το οποίο έχει πίσω του μια εμπειρία 2 μηνών, να εκπονήσει απάντηση σε αυτό. Η νεαρή Λίγκα σε ένα μόνο επίπεδο, μόνο στο επίπεδο του συνθήματος, το απαντάει. Λέει, κυβέρνηση Σοσιαλιστικού Κόμματος, Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι. Αλλά αυτό το ρύθμιος είναι παντελώς αδύναμη να αντιμετωπίσουν την εξής μανούβρα των ρεφορμιστών. Οι ρεφορμιστές γνωρίζουμε πάντα ότι θέλουν να δώσουν εκλογική διέξοδο στις μεγάλες κρίσεις. Όχι πάντα, όχι πάντα. Διότι το να δώσεις εκλογική διέξοδο όταν το στοιχείο του Μάη κυκλοφορεί ακόμα στους δρόμους, δεν συμφέρει. Στην πραγματικότητα η γραμμή ήταν να παραμείνει ο τελικός στην ουσία. Και ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της ενωμένης αριστεράς, με διάφορες μανούβρες φροντίσανε να κατέβουν στα τρία στις εκλογές, ώστε να μην γίνει κανένα στραβή και χάσει ο τελικός. Για τις συντρόφισσες και σύντροφοι δεν είναι πάντα απλό το να πέσει μια κυβέρνηση δεξιάς, εξαρτάται πώς θα πέσει και πότε θα πέσει. 10 χρόνια αργότερα, που θα έρθω παρακάτω αν με αφήσει ο Δημήτρης, όταν το Τζίμι του Μάη είχε πει για τα καλά στο μπουκάλι, αυτό άλλαξε. Αυτό άλλαξε. Και εμφανίστηκε και το κοινό πρόγραμμα και η Συμμαχία Σοσιαλιστικού Κομμουνιστικού Κόμματος και μια εκλογική τακτική που έδειξε τον Τεμπούλ χωρίς να καταλάβει πώς. Το τρίτο και χειρότερο όμως χαρακτηριστικό του αριστερισμού της εποχής είναι ότι είτε το θες είτε δεν το θες με την αντίληψη το καθήκον είναι η σύγκρουση με το κράτος
Πίεζε την οργάνωσή σου, σαν μια οργάνωση, σίγουρος, το κράτος. Το βάρος των επιτροπών περιφρούρησης μέσα στο χτίσιμο της Λίγκας είναι υπερβολικά μεγάλο. Ποιοι της κατορυγούν? Μπετσαΐτ, Μισαλού, Δεκανατή. Τρία από τα καλύτερα στελέχη της κεντρικής τους εκτροπής. Έχουν την επιτροπή. Για να μην μακραίνω, το 1973 γίνεται το στρατηγικό Masterpiece, στρατηγικό Λίγκα, ποτέ δεν κύριε Παπούλη. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε μαραθέτια, εργαλεία και τέτοια στη σύγκρουση. Οι συγκρούσεις της ήταν συγκρούσεις στον δρόμο, συγκρούσεις της Επιτροπής Περιφρούρησης. Το στρατιωτικό κορυφαίο της έργο γίνεται το 1973. Υπάρχουν δικαιολογίες αυτά. Είναι μια περίοδος σκληρών αγώνων, αυτό που έλεγε ο Μανώλη. Δύο από τα αδέρφια του, από τους φίλους του που ξεκινήσαν μαζί 17 χρόνια, πριν να γίνουν 25, σκοτωθήκαν από την αστυνομία. Η σύγκρουση με τους φασίστες δεν ήταν αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που συμβαίνει. Ήταν σύγκρουση με φασιστικές οργανώσεις που μέσα από το κράτος χρησιμοποιούσαν βόμβες, αυτόματα, μαχαίρια. Μια τέτοια οργάνωση, η νέα τάξη, επιχειρεί το 1973 να κάνει το συνέδριό της στο Παρίσι. Αλλά όχι οπουδήποτε στο Παρίσι, στο κέντρο του Καχέλατα. Η πρόκληση είναι τελείως αυτής. Το μήνυμα είναι ο Μάης τελείωσε. Ερχόμαστε εμείς. Η Λίγκα ανακοινώνει ότι το συνέδριο δεν θα γίνει. Και η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι το συνέδριο θα γίνει. Και χτίζει μια κόκκινη γραμμή, σαν αυτή που είδατε όσοι είδατε πάει στην Γένοβα, γύρω από, σε τεράστια ακτίνα γύρω από το ξενοδοχείο που θα γινόταν το συνέδριο, η οποία ήταν αδιαπέραστη. Τα γαλλικά σε ΕΡΕΣ με από πίσω τις κλούβες και από πίσω τα αυτοκίνητα που περνάνε τώρα στο Ρεβάνι. Τι είχαμε ξεχάσει, ένα σταθμό του μετρό που υπήρχε μέσα στην κόκκινη ζώνη, στο κέντρο της κόκκινης ζώνης. Οι επιτροπές περιφρούρησης της Λίγκας, αξιοποιώντας το πόσο καλά οργανωμένα είναι τα γαλλικά μετρό, μπαίνουν σε δεκάδες γραμμές την ίδια στιγμή, βγαίνουν στο συγκεκριμένο σταθμό την ίδια στιγμή, συγκροτούν τον μπλοκ τους στις σκάλες του μετρό, ανεβαίνουν, καίνε το ξενοδοχείο, φεύγουν οι φασίστες πανικόβλητοι προς όλες τις κατευθύνσεις, ξαναβαίνουν στο μετρό και φεύγουν χωρίς καμία σύλληψη. Και είναι στρατιωτικά, είναι λες για το μάτι. Το ίδιο βράδυ η κυβέρνηση βγάζει εκτός νόμου τη Λίγκα. Βγάζει εκτός νόμου τη Λίγκα. Και διαπιστώνουν ότι είναι όλο λάθος, διότι η κατάσταση πλέον δεν είναι ούτε 68, ούτε 69, ούτε 70. Ότι είναι υποχρεωμένη ακαριέα να περάσουν από τις θεωρίες της επίθεσης στις τεχνικές της άμυνας. Πάνω σε αυτό αυτοκτονεί ο Μισελ Ερκανατή. Η ταινία Πεθαίνοντας το 30 είναι αφιερωμένη σε αυτό το επεισόδιο και σε αυτή την αυτοκτονία. Η Λίγκα αναλαμβάνει μια επιτροπή, μια καμπάνια υπεράσπισης του εαυτού της, η οποία γυρίζει στις αρχές του ενιαίου μετώπου. Το ΚΚ προς τιμή του αφενός, με την εκτίμηση ότι όπα, ξαφνικά εγώ η δεξιά, το παρακάνει για να βγάλει την παραμονή πρώτα στους αριστεριστές, μετά τα γίνει, μπαίνει στην τράση της Λίγκας. Ο Μπετσαΐτ καλωσορίζει αυτό το γεγονός όχι με την τυπική ευγένεια, το θεωρητικοποιεί ανοίγοντας τη συζήτηση για το ενιαίο μέτωπο στο εσωτερικό της Λίγκας και η Λίγκα με αυτή την καμπάνια γλιτώνει όχι ως κομμουνιστική Λίγκα, αλλάζοντας το όνομά της απλώς σε Λίγκα Κομμουνίστρια Ευρωβουλευτών. Από εκεί προκύπτει το ΕΛΣΕΑ. Και έκτοτε λειτουργεί ως ΕΛΣΕΑ. Ένα χρόνο μετά από αυτό γίνεται ένας συνέδριος σταθμός της Λίγκας. Στο συνέδριο αυτό η ηγεσία κατεβάζει μια γραμμή που λέει οφείλουμε να επιμείνουμε στον προσανατολισμό του Μάη, που είναι προσανατολισμός πάλι για την εξουσία, πάλι για τη σοσιαλιστική επανάσταση στο κέντρο της Ευρώπης. Αλλά αυτό είναι η μισή γραμμή. Η άλλη μισή είναι οφείλουμε να έχουμε συνείδηση ότι αυτή η στρατηγική είναι στρατηγική μακρού χρόνου. Δεν είναι υπόθεση ούτε εβδομάδων, ούτε μηνών, ούτε χρόνων. Και τι σημαίνει μια στρατηγική μακρού χρόνου προσανατολισμού στη σοσιαλιστική επανάσταση? Το ενιαίο μέτωπο,
τη μεταβατική πολιτική, το μεταβατικό πρόγραμμα. Με αυτή την έννοια λέω της εξόδου από τον αριστερισμό. Σε αυτό το σημείο ανοίγει στη διεθνή επαναστατική αριστερά μια κρίσιμη συζήτηση που πάλι είναι υποτιμημένη για τους νεότερους. Σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Μανώλο κάποιοι σύντροφοι, μας είπε ότι για την Ισπανική αριστερά ήταν καθοριστική η εμπειρία της Κυλής. Για όλη την επαναστατική αριστερά ήταν καθοριστική η εμπειρία της Κυλής. Σε πρώτο πλάνο, η κριτική έγινε αριστερίστικα και λάθος. Την ανέφερε ο Πέτρος Κουτσάβιας και στην προηγούμενη συζήτηση. Από τα στόμια βγαίνει δύναμη και όχι από τα στόματα. Σύντροφοι, γνωστό αυτό, ήταν, είναι και μένει αληθινό και αυτή είναι η πολύτιμη αλήθεια της ομιλία που μιλάω. Η κριτική αυτή είναι στο 70. Είναι ότι είναι λάθος ότι πήρατε την κυβέρνηση με εκλογές. Η κυβέρνηση παίρνεται με άλλους τρόπους. Αυτό δεν άντεξε. Και δεν άντεξε κυρίως λόγω των εμπειριών που μας είχαν απειλεί. Της τεράστιας ενημέρωσης και των τεράστιων αγώνων που έκανε η εργατική τάξη στη Χιλή, ξεδιπλώνοντας μια ολόκληρη διαδικασία, τι σημαίνει μεταβατική δράση. Κοινοβουλευτικά ήρθε στην εξουσία μια κυβέρνηση αριστεράς. Κατά την πίεση του κόσμου πήρε μέτρα που σε κάποιο βαθμό δίνανε την κυρία Χιτάξη και τους Αμερικάνους. Η κυρία Χιτάξη και οι Αμερικάνοι προσπαθήσαν να αντρέψουν αυτή την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν την έσωσε ούτε τα στόματα, ούτε οι κάλπες. Την έσωσε μια τεράστια κινητοποίηση της εργατικής τάξης, η οποία επανέφερε μορφές οργάνωσης που είχαμε να δούμε πολύ καιρό. Το Σοβιέτ στα Χιλιάνικα. Από αυτό μέχρι το πώς και τις ευθύνες του Αλιέντε, τις υποτίμησης του κινδύνου πραξικοπήματος και πάλι λέγοντας και πώς έπαιζε η κυβέρνηση, μια ολόκληρη μεγάλη συζήτηση, προσθέστε σε αυτό την εμπειρία του Μύρου. Σύντροφοι, ήταν μια κεντρική οργάνωση στην οποία αναφερόμασταν οι πάντες. Αυτή η οργάνωση έκανε πολιτικά λάθη. Παρόλα αυτά, όταν έγινε το πραξικόπημα, παραδείξανε μέχρι το τελευταίο. 7 γενιές τελεμών του πολιτικού γραφείου. Μέχρι το τελευταίο. Την ίδια στιγμή ο ΚΚ Γυλής εξασφάλισε διπλωματικό διαβατήριο στον γραμματέα του, ο οποίος έχει για την Μόσχα. Λουίς Κορβαλά. Η εμπειρία του ΜΥΡ ήταν πάρα πολύ εντονή στον καθορισμό μας. Τι έπρεπε να έχουμε κάνει για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πώς έπρεπε να αντιδράσουμε, αυτά μια ολόκληρη συζήτηση. Ο Μικέλ Ρενίγκες, ο γραμματέας του ΜΥΡ, έγινε ένα μυθικό σύμβολο μέσα στην επαναστατική αριστερά. Ποιο ήταν το λάθος αυτή τη συζήτηση, ότι οι σύντροφοι των μεγάλων οργανώσεων και της Λίγκας και του ΑΙΕΣ δεν υποτιμήσαν τη συζήτηση για την Κύπρο. Υποτιμήσαν μια άλλη συζήτηση. Τα συμπεράσματα που κάνανε οι ρεφορμιστές από την Κύπρο. Τα πήρανε επιδερμικά. Ενώ και ο Μαρσέ και ο Μπερλίνγκουερ από τη Χιλή βγάλανε ως συμπέρασμα δεν πρόκειται να κάνουμε αυτά που έκαναν οι Κύπροι. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να εκφραστεί στη Γαλλία ή στην Ιταλία, η δυναμική που πήγε να εκφραστεί στην Κύπρο. Και άρα εκεί υπάρχει μια στροφή σε σχέση με τις επόμενες μάχες που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το 1978 η Γαλλία πηγαίνει σε εκλογές. Η Λίγκα θεωρεί ότι η πτώση της δεξιάς είναι σίγουρη. Αυτή τη φορά υπάρχει κοινό πρόγραμμα, υπάρχει συμμαχία. Η Λίγκα προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Ετοιμάζει, παίρνει απόφαση και μεταφέρει τη Ρούση σε ημερήσια και ετοιμάζει την υποψηφιότητα του Κλειδί για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλη η προετοιμασία είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς στην Γαλλία. Είχε ένα λάθος.
δεν δούλευε προς αυτό και η αριστερά ηθήθηκε. Βγήκε η δεξιά. Η υποψηφιότητα του Πριβίν κατέρευσε. Ο Μπετσαήκ λέει το ίδιο βράδυ να σας αφήσω που κατέρευσε το σχέδιο για την ημερήσια όλους. Η προσπάθειά μας να συνδεθούμε με τις πλακές πολιτικές πρωτοπορίες, αν λέει κάτι το σύστημα, για τους παλαιότερους, ήταν επίσης απέσχο ότι είναι μακρού χρόνου και δεν γίνεται έτσι πάνω και κάτω. Το 81 έγινε το ανάποδο. Αυτή τη φορά, αυτή τη φορά η συμμαχία του Γαλλικού με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, όχι μόνο νίκησε σάρρος. Η κυβέρνηση Μιτεράν ήταν ισχυρότερη από την κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου. Δεν χρειαζόταν την υποστήριξη αστικού κομμάτου για να συμμαχίσει την κυβέρνηση. Αρκούσαν οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Λίγκα μπαίνει μπροστά στο καθήκον να εκτιμήσει τι είναι αυτή η κυβέρνηση. Και εκτιμάει. Είναι μια κυβέρνηση αστική. Είναι μια κυβέρνηση την οποία οι εργάτες θεωρούν δική τους κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση την οποία οι καπιταλιστές φοβούνται. Και είναι μια κυβέρνηση επειδή διάφοροι κλεβάζουν τα λάθη που κάνανε η ελληνική αριστερά επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κυβέρνηση, το λέω κατά λέξη, που θα αντιμετωπίσει ένα σαρωτικό κύμα αγώνων μεγαλύτερο από το 36, που θα καταδικάσουν τον Μιτεράν σε πλήρη αστάθεια. Δεν είναι. Ο Μιτεράν αποδείχθηκε πολύ και σταθερός. Σε παγκόσμιο επίπεδο άρχιζε η νεοφιλελεύθερη αντεπίθεση και η επέμβαση της λιτότητας. Άρχιζε η προσαρμογή της σοσιαλδημοκρατίας σε αυτή την πολιτική και μέσα σε αυτό η δυνατότητα του Μιτεράν να προσελκύει προς τα δεξιά ολόκληρα κομμάτια των ΚΚ. Είχαμε μπει στην κρίση της δεκαετίας του 80. Την έχουμε συζητήσει αλλού επειδή το έχω ξεσκίσει από τον χρόνο. Στο τέλος της δεκαετίας του 80 υπάρχει μια κρίση αποστράτευσης. Η Λίγκα από τα 3.000 μέλη έχει πέσει τα 1.300. Θα μπορέσει αργότερα στο ξέσπασμα του αντιπαντοκινητικού κινήματος να ξαναγυρίσει τα 3.000. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο όπλο της οργάνωσης. Η ικανότητά της να μπαίνει μέσα στα κοινωνικά κινήματα, να τα πολιτικοποιεί και να στρατολογεί από αυτά αφρώ, να στρατολογεί τα καλύτερα στοιχεία. Μπόρεσε πολλές φορές και γι' αυτό άντεξε. Και γι' αυτό μέσα σε όλη αυτή την ιστορία μιλάμε συχνά για την Λίγκα, να κάνει αυτό το πάνω κάτω. Παρ' όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι σαφές ότι η επαναστατική αριστερά παγκόσμια υπήρχε στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90 των αφιλοδοξιών και έχει μείνει ένα τελευταίο σημείο προς ερμηνεία, το 89. Η κατάρρευση του σταλινισμού ήταν ένα πράγμα το οποίο όφιλε να εξηγηθεί πολιτιστικά. Σε αυτό η Λίγκα ξεκίναγε και ο Μπετσαήκ προσωπικά από κακή αφετηρία. Ξεκίναγε με την ανάλυση ότι αυτό που υπάρχει εκεί είναι ένα γραφειοκρατικά εκφυλισμένο κράτος. Παρόλα αυτά, πολύ σύντομα, ο Μπετσαήκ καταλήγει στα πολιτικά συμπεράσματα ότι έτσι όπως έγινε η κατάρρευση του κράτους. Άσχετα από τη συζήτηση αν είναι κρατικός καπιταλισμός ή εκφυλισμένο κρατικό κράτος, οι συνέπειες θα είναι αρνητικές για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Ο Χάρμαν, ένας εξαιρετικός σύντομος, ξεκινώντας από πολύ πιο προωθημένο πεδίο ανάλυσης για τις οπλικές. Επειδή έχει λάθος ανάλυση σε άλλα πράγματα, κυρίως για την κρίση του καπιταλισμού, θεωρεί ότι το 89 βρίσκεται το παγκόσμιο σύστημα σε κρίση και ότι η οικονομική κρίση θα περάσει από την Ανατολή στη Δύση Αγκαλία, θεωρεί την κατάρρευση ίσως όπως έγινε με τα συγκεκριμένα ένα τεράστιο βήμα μπροστά για τον άνθρωπο. Μια μεγάλη νίκη που θα ανοίξει δρόμο για τη Δύση. Ο ίδιος ο Χάρμαν σε λίγα χρόνια τροποποίησε αυτή τη θέση και είπε ότι δεν ήταν βήμα μπροστά, αλλά δεν ήταν και βήμα πίσω. Ήταν βήμα στο πλάι. Θεωρητικά είναι σωστό. Πολιτικά οδηγεί σε αμηχανίες. Μετά την κατάρρευση του 89 και την κρίση των κομμουνιστικών κομμάτων, την κρίση των σοσιαλιστικών κομμάτων, μπαίνουμε στην τελευταία φάση αυτού του πράγματος, που είναι η διαδικασία
που οδηγεί προς το ΕΠΕΑΡ τη διαδικασία των πλατιών ριζοσπαστικών κομμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες. Επειδή όμως το έχω παρακάνει, αυτό θα το αφήσω είτε για τις ερωτήσεις είτε για άλλη συζήτηση. Είναι σαφές ότι κάνα λάθος. Το λάθος δεν είναι στο ότι κάνα το ΕΠΕΑΡ. Το ΕΠΕΑΡ ήταν μια πολιτική πρωτοβουλία η οποία απευθυνόταν σε ένα ολόκληρο κόσμο ακτιβιστών και κινημάτων που είχε γίνει. Η Λίγκα μπήκε στο ΕΠΕΑ με 3.000 μέλη και το ΕΠΕΑ έκανε στο πρώτο συνέδριο με 9.000 μέλη. Όλα τα άλλα γκρουπούσκουλα που προσχωρήσαν στο ΕΠΕΑ, συγγνώμη για το γκρουπούσκουλα, θα το λέω για να κερδίζω χρόνο, όλοι μαζί θα ήταν κανένα μήκος. Άρα 3.000 η Λίγκα και 200, αυτή 3.200. Οι υπόλοιποι 6.000 τι είναι. Απευθυνόταν σε αυτόν τον κόσμο και προσπαθούσε να τον ενοποιήσει για να δώσει τη μάχη μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Τα λάθη είναι δύο άλλα. Ένα, ότι για να κάνουν αυτό και για να αφήσουν να προσέλθουν γρήγορα όλοι αυτοί οι ακτιβιστές, οι οποίοι μέσα στις σύγχρονες πλέον αυτές συνθήκες έχουν μια αντικομματική στάση, κάναν το λάθος και διαλύσαν τη λύση. Ενώ θα έπρεπε να προσέλθουν στο ΕΠΕΑ με δική ένταση. Διαλύοντας τη Λίγκα, χάσανε και παρεπτόντως αυτό δεν συμφωνεί ο Μεσαήλ. Δεν ήταν από τους μόνους αντιπροσωπευτές της Λίγκας. Κερδίσαμε γρήγορα σε χώρο, χάσαμε σε δύναμη και σε ουσία, είναι η φράση. Το δεύτερο λάθος είναι ο λάθος τακτικής, παρασυρμένοι από τις εκλογικές νίκες του Μπεζανσενό, νομίζουν ότι αυτοί έχουν πάρει το πανοχέρι και ότι το ΚΚ στη Γαλλία τελείωσε. Το αποτέλεσμα είναι υποτιμάνε το φαινόμενο Μελανσόν στην αρχή, υποτιμάνε τη συμμαχία που περάσουν με το ΚΚ, τρώνε μια, δύο, τρεις εκλογικές νίκες στο κεφάλι και βρίσκονται σε αδέσιο. Τα υπόλοιπα είναι άλλη ιστορία. Όλη αυτή την πορεία, συντρόφισσες και σύντροφοι, που ο Μπερσαήλ την εκφράζει με μια φιλοσοφική αφαίρεση, ναι, αλλά σε δύο λέξεις. Τι χρειάστηκε για να περάσουμε μέσα από όλο αυτό και ποιο είναι το βασικό που θα μας κρατήσει όρθιους προς το επόμενο. Οι δύο λέξεις είναι αργή ανυπομονησία. Είναι σε αντίφαση μεταξύ τους. Με το ανυπομονησία, ο Μπερσαήλ επιμένει στον επαναστατικό βολονταρισμό του Μάη. Οφείλουμε να είμαστε ανυπόμονοι, στρατηγικά. Οφείλουμε να είμαστε με την επιτάχυνση της ιστορίας, με κάθε δυνατό τρόπο. Αυτό πρέπει να είναι αργό. Να μετράει. Έχει προϋποθέσεις πολιτικές. Έχει προϋποθέσεις οργανωτικές. Με αυτόν τον τρόπο ο Μπερσαήλ στέκει απέναντι και σε διάφορους που συστήνουν επαναστατική υπομονή. Τελευταία εκδοχή. Θα αποσυρθώ στο γραφείο μου να γράψω το πρόγραμμα και θα επανέλθω να συζητήσουμε για την εναλλακτική ηγεσία. Αυτό είναι μια μέθοδος που ποτέ δεν επηρέασε και ποτέ δεν πρόκειται να επηρεάσει. Το αργή ανυπομονησία νομίζω ότι συμπυκνώνει τουλάχιστον τη σχολή της Λίγκας και την τελευταία φράση. Αποτιμώντας όλα αυτά, σφάλματα, χιλιάδες. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όχι. Μέσα από αυτή την πορεία χτίστηκε μια γενιά στελεχών που αντιμετώπισε τις εξελίξεις επιχειρώντας. Και επιχειρώντας μαζί με τους συντρόφους. Χτίζοντας τις οργανώσεις με έναν τρόπο όπου το πάνω και το κάτω είναι νέο. Ζώντας μαζί με τους συντρόφους στην περιπέτεια. Τελευταία φράση, πάλι από τον Μεσαήλ. Επιχειρήσαμε. Και γι' αυτό δικαιούμαστε να αρχίσουμε ξανά και ξανά. Αυτή η φράση τόσο σύντομη για μένα συμπυκνώνει μια πολύ μακρά πορεία συγκλονιστικής περιπέτειας με μεγάλες απώλειες, με μεγάλες φιλοδοξίες, με μεγάλες κατακτήσεις που έχει δημιουργήσει ένα κεφάλαιο εμπειρίας το οποίο οφείλεται να αξιοποιήσετε γιατί όπως είπε και μια πολύ περιπεκτική διαδήλωση. Τη στιγμή που φωνάζαν τα σαλόνια στη Γαλλία τελείωσε. Όλα τελειώσαν. Η διαδήλωση απάνταγε σε ναι, κάντε τι, κάντε μια λεπτά.
όλο αυτό δεν είναι παρά μια αρχή και το καθήκον είναι να συνεχίσουμε όλα. Ειδικά για το όσο κλατή πεδίο, να προσπαθήσεις να τα συζητήσεις τα πράγματα ιδεολογικά. Να πεις η μαωρική έτσι, το συστήσεις έτσι. Έχει γίνει πολλές φορές αυτή η κουβέντα. Αν το αξίζεις πραγματικά, θα δεις ότι εκεί που αξίζει για να βγάλεις, για να βγει εμπειρία για τους νέους συντρόφους, είναι οι πιο συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες είναι καθοριστικές για την μοίρα των οργανώσεων. Γιατί υπάρχουν οργανώσεις που είχαν λαθεμένο σε μια συγκυρία, ένα λαθεμένο ιδεολογικό πλαίσιο, κάνοντας μια σωστή επιλογή και πέσανε χρόνο, συσσωρεύοντας εμπειρία μπορείς να αλλάξουν το πλαίσιο και να πάνε καλύτερα από οργανώσεις που ξεκινάγαν από μια καλύτερη εμπειρία, κάνανε λάθος. Άρα πρέπει να συζητήσουμε. Αυτή η συζήτηση πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και πολύ πιο σκληρή. Γιατί οι επιλογές συνήθως ενίοτε και το ενδεχόμενο να κάνει λάθος. Βέβαια έτσι η ύλη γίνεται πολύ μεγάλη, χαοτική. Γι' αυτό πραγματικά είναι λάθος ότι δεν αναφέρθηκα στην AEST, όπως δεν αναφέρθηκα και στην Ιταλία, όπου είναι κάτι άλλο στηριώδης οργανώσεις. Θα πω κάποια πράγματα για την AEST, για την Ιταλία και για το 89. Οι οργανώσεις εκτός από τις ιδεολογικές, πολιτικές και οργανωτικές επιλογές τους, καθορίζονται πάρα πολύ, ανεξάρτητα πόσο το έχουν συνείδηση ή όχι, και από το κίνημα γύρω τους. Η AEST είχε ως κεντρική οργάνωση μια οργάνωση που λειτουργούσε στην Αγγλία. Και άρα επηρεάστηκε αρκετά από το κίνημα στην Αγγλία. Το κίνημα στη Βρετανία, συγγνώμη, το κίνημα στη Βρετανία είναι υποτιμημένο. Υπήρξε για ένα μικρό διάστημα πολύ πιο σημαντικό από αυτό. Σε επίπεδο βιομηχανικής εργατικής δράσης, οι Εγγλέζοι χρησιμοποιούν τον όρο industrial action, απεργιακή δράση είναι, δεν είχε τη στιγμή της γενικής απεργίας που είχε ο Γαλλικός Μάης, αλλά υπήρξε πολύ πιο μακρύ και πολύ πιο έντονο. Για παράδειγμα, το 1969, όταν συμπέσανε απεργίες των ανθρακορύπων, των λιμενεργατών, και ενός τμήματος των δημοσίων υπαλλήλων στο Λονδίνο, η αστική τάξη έπαθε πανικό. Υπάρχουν άρθρα μεγάλων εγγλέζικων εφημερίδων που λένε έρχονται οι κόκκινοι, αυτό που ετοιμάζεται είναι αυτά που γίνανε στην Γαλλία, είναι αστιάκια, αυτό θα γίνει εργατική επανάσταση και τέτοιες πράγματα. Παρόλα αυτά, το κίνημα εστιδράστηκε σε αυτό το πεδίο, στο πεδίο της απεργιακής δράσης. Στο πεδίο της πολιτικής βάρινε η μακρά παρουσία του εργατικού κόμματος και δεν είχαμε τα ξεπινάγματα που είχαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό το πλαίσιο ήταν πολύ σημαντικό και για την εξέλιξη του ΑΕΣ. Στα πρώτα χρόνια, στα χρόνια που καθορίζονται από την νεολαίστικη εξέγερση, το αντιπεριαλιστικό κίνημα με κέντρο του Βιετνάμ και την απεργιακή δράση στους εργατικούς χώρους, το ΑΕΣ αναπτύσσεται ως μια υγιέστατη, πολύ σημαντική οργάνωση που και την αναπτύξη της αλλά και τις θέσεις που παράγει σε επίπεδο πολιτικής και θεωρίας, τις αισθάνονται όλοι οι άλλοι. Ο αντίκτυπός του δηλαδή φτάνει στην Ευρώπη και διαπερνάει πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, η Avangardia Operaia, η οποία είναι μια αντισταλινική μαοϊκή οργάνωση, αναπτύσσει σχέσεις με το AES του Βρετανίου. Η ΟΣΕ, εντάξει, και λόγω δημοσιών ότι ένα τμήμα της ηγεσίας της ήταν στο Λονδίνο για την εποχή, αναπτύσσει σχέσεις με το AES. Μέσα σε αυτήν την περίοδο
γίνονται τρεις σημαντικές κατακτήσεις του τότε ΑΕΣ, το οποίο δεν λέγεται ακόμα στην Αμερική. Λέγεται International Socialist. Η μία είναι στο επίπεδο της θεωρίας. Μέσα από μια διαδικασία αθλητικής μαρξιστικής συζήτησης που συμμετέχουν αρκετοί λαμπροί διανοούμενοι, επεξεργάζονται τη θεωρία του κρατικού καπιταλισμού, πέρα από το βιβλίο κατά τη διατύπωση του κ. Σκλήρ, επεξεργάζονται την αντίληψη πώς την πλειοπνευμάτια διαρκής οικονομία των όπλων, το πώς δηλαδή μέσα από τις δαπάνες στους οπλισμούς ο καπιταλισμός μπορεί να ρυθμίζει και να διατηρεί τον ανταγωνισμό με τους άλλους καπιταλισμούς, αλλά και να δίνει διέξοδο σε πλεονάζοντα κεφάλαια που αν πέφτανε στην κανονική παραγωγή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλους, εν πάση περιπτώσει να το μεταφέρουν σε αυτό, και κυρίως τη διεθλασμένη διαρκή επανάσταση. Δηλαδή μια ανάλυση για το τι έγινε στις χώρες της Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας, τα αντιπεριαλιστικά κινήματα δηλαδή, και πώς πρέπει να σταθείς απέναντί τους με την πλήρη ανεφόρο υποστήριξη στο διάστημα που δίνουν τη μάχη με τον υπεριαλισμό, αλλά ταυτόχρονα και με την πολιτική ανεξαρτησία από τη στιγμή που σχηματίζονται κυβερνήσεις, για παράδειγμα στο Κονγκό, στην Αλγερία, σε διάφορα σημεία, οι οποίες από την αρχή είναι φανερό ότι είναι κυβερνήσεις οι οποίες είναι κυβερνήσεις συμβασμού με τμήματα της τόπιας κυρίαρχης τάξης και του μέτρης. Η δεύτερη κατάκτηση είναι μια πολύ σημαντική σύνδεση που είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας, αυτό εύκολα λέγεται αλλά δύσκολα γίνεται, με συνδικαλιστές βάσεις σε αυτό το διάστημα της απεργιακής δράσης. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της Βρετανικής κοινωνίας, η Shop Stewards. Σε πρωτοβάθμιο πεδίο δηλαδή υπάρχει μια παράδοση στο εργατικό κίνημα της Βρετανίας που δεν είναι ζώη, είναι ουσιαστική, είναι δημοκρατική, είναι ελέγχουν τα πρωτοβάθμια αρκετά. Το ΑΕΣ καταφέρει να συνδεθεί και να εκφράσει ένα σημαντικό τμήμα του Shop Stewards και να αναπτύξει βιομηχανικούς πυρήνες σε πολλούς λαούς. Και το τρίτο είναι μια αντίληψη για την οργάνωση, στην οποία χρωστάμε πολλά σημεία. Είναι μια αντίληψη για την οργάνωση που βλέπει το κριτήριο, τι χρειάζεται να κάνουμε για να γίνουμε οργάνωση συγκεκριμένης δράσης. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί σύντροφοι είναι διπλό. Είναι ότι όταν μπαίνει σε κάμψη το κίνημα της απεργιακής δράσης, το απεργιακό κίνημα, στην πραγματικότητα, μην μπορώντας να δράσουν σε πολιτικό πεδίο, να δώσω ένα παράδειγμα για αυτό. Το ΑΕΣ έκανε μια φορά προσπάθεια να κατέβει στις εκλογές. Δεν ψηφίσαν τα μέλη. Δηλαδή στη Βρετανία είναι παράδοση, οι άνθρωποι που ζουν στις εργατικές γειτονιές ψηφίζουν το εργατικό κόμμα. Οι άνθρωποι που ζουν στις πλούσιες γειτονιές ψηφίζουν τους Τόριδες. Τα μεσοστρώματα ψηφίζουν τους Τόριδες και ένα τμήμα παίζεται ανάμεσα στους Τόριδες και τους εργατικούς. Με τις μετακινήσεις αυτού του τμήματος που γίνει η κυβέρνηση. Και αυτό είναι αρκετά βαθύ, είναι σκληρό. Δεν επιχειρήσανε ποτέ σε αυτή τη διαδρομή των 50 χρόνων να ξανακατέβουν στις εκλογές. Το respect, την απόπειρα να φτιάξουμε την εκλογική λίστα με το respect. Ήτανε μόνιμα η Ιδανή ψήφος στο ρεκορδισμό, όμως σαν τα βάτσι. Πολιτικά προβλήματα σε αυτό πολλά, διότι ο ρεκορδισμός δεν παραμένει ενιαίος και σταθερός. Δεν είναι το ίδιο το εργατικό κόμμα του 70, το εργατικό κόμμα του 80, με το εργατικό κόμμα των Ιγκλέρ. Πώς να πεις ψήφος στο εργατικό κόμμα των Ιγκλέρ τη στιγμή που ο Μπλερ καθοδηγεί τον πόλεμο στο Ιράκ και εσύ ταυτόχρονα κρατάς την οργάνωση του ζωντανή με τη συμμαχία ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ. Και άρα τα πολιτικά προβλήματα. Και το άλλο είναι το ζήτημα της οργανωτικής διαστρέβλωσης και της
Στα χρόνια της ύφεσης του εργατικού κινήματος, οι Εγγλέζοι σύντροφοι κάνανε την προσπάθεια ηρωική με να κρατήσουν την οργάνωσή τους ζωντανή και μαζική, κλείνοντάς τους στο εσωτερικό, σε έναν εκπαιδευτικό μαξιμό. Εβδομαδία συνεδρίαση, 2 ώρες, η μία μισή ώρα είναι συζήτηση ενός θέματος, θεωρίας, η υπόλοιπη μισή ώρα είναι που θα πουλήσουμε την εφημερίδα, πότε, ποιος χρεώθηκε, τι φύγανε. Το κλείσιμο, το οχυρό, αντέχει, αλλά έχει και δηλητηριώδη αέρα στο εσωτερικό. Και εκεί αρχίζουν προβλήματα που έχουμε συζητήσει με τη ρήξη μας με αυτή την παράδοση, την οργανωτική παράδοση ΑΕΣΤΗ, σε προηγούμενες διεργασίες της οργάνωσης. Ιταλία. Δεν συνερίζομαι καθόλου την έτσι μια υποτιμητική αντιμετώπιση του εργατισμού. Ο εργατισμός είναι κορυφαίο συστατικό στοιχείο του ΜΑΗ, πολύ πιο σημαντικό από διάφορες συμβολές διάφορων σχολών ή διάφορων θεωριών. Όλη η στρατηγική του ΜΑΗ είναι η στρατηγική το πώς θα τεθεί σε κίνηση αυτή η βασική δύναμη. Κορυφαίο σημείο στον οποίο επιχείρησε αυτό είναι η Ιταλία. Και καθόλου τυχαία στην Ιταλία φτιάχνονται 4 από τις μεγαλύτερες οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς όλες αυτές τις περιόδους. Συστάμε, η Αβαγκάρντια Οπεράε, η Λότα Κοντίνα, η Ποτέρε Οπεράε και το γκρουπ γύρω από την εταιρεία Manifesto. Δυστυχώς είδαμε να αντιμετωπίσουμε και το μεγαλύτερο κομμουνιστικό στον κόσμο. Και ταυτόχρονα το πιο έμπειρο και το πιο ικανό πολιτικά. Η ηγεσία Μπερλίνγκουερ είναι μια ηγεσία σοβαρή, μια ηγεσία με μεγάλες κανόνες. Και αν προσπαθούσα να εξηγήσω τι έγινε στην Ιταλία, θα χρειαζόταν άλλη μια εξήγηση σαν αυτή που έκανα και ίσως και λίγο παραπάνω. 89. Είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα γιατί μια σοβαρή εξέλιξη, μια σοβαρή δοκιμασία δεν κρίνεται μόνο στο πεδίο της θεωρίας. Στο πεδίο της θεωρίας για το τι συνέβαινε στις ανατολικές χώρες είναι απολύτως σαφές ότι η ISD έχει απόλυτα δίκιο, είναι κοινωνίες κρατικού καπιταλισμού. Αυτή η εκτίμηση πλέον έχει εμπεδωθεί. Ακόμα και οι υποστηριχτές της θεωρίας, της παλιάς θεωρίας της τέταρτης για το δημοκρατικά εκτιμισμένο εργατικό κράτος, όταν συζητάνε για το τι είναι η Κίνα σήμερα, τι να πούμε ότι είναι δημοκρατικά εκτιμισμένο εργατικό κράτος, είναι υποτέλεσμα που πάντα έχουν διαδεσμό. Δηλαδή είναι, εντάξει, και λίγο με την εξέλιξη του Τραμπ, βγήκε ο πρόεδρος της Κίνας, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ, και είπε ότι η Κίνα θα συνεχίσει και θα επιβάλλει την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση σε βάρος των ηλικιωτικών που κάνει ο Τραμπ. Τι να πεις ότι αυτό είναι εκφυλισμένο εργατικό κράτος. Είναι φανερό ότι είναι κρατικός καπιταλισμός, ο οποίος ιδιωτικοποιείται με ταχύτατο ρυθμό γιατί είναι νεοφιλελεύθερο στην Κίνα. Καλπάζει και ούτω καθεξής. Όμως συντρόφισσες και σύντροφοι, τα πράγματα ερμηνεύονται με το τι δυνάμεις μπαίνουν σε κίνηση και τι αποτελέσματα παράγουν. Η νίκη του δυτικού ιδιωτικοποιημένου καπιταλισμού σε βάρος του κρατικού καπιταλισμού στη Σοβιετική Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη έδωσε τη δυνατότητα στο δυτικό ιδιωτικοποιημένο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό να καλπάσει όχι μόνο εισβάλλοντας στο Ανατολικό Μπλοκ όπου με ρυθμό ΔΕΔΕ σε συνεργασίες με τους ντόπιους πρώην νομεκλατούρα του κόμματος και πρακτικοκαπιταλιστές διευθυντές ιδιωτικοποιήσανε τεράστιες βιομηχανίες, κλάδους ολόκληρους σε χρόνο, αλλά να καρπάσει και στη Δύση. Αυτό ήταν που δεν είχε διαγνωστεί έγκαιρα σχεδόν από κανέναν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά από τους μόνους προφήτες είναι πολλοί. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι μια δεκαετία να επιχειρηματολογώ. Ποιος είναι ο φιλελευθερισμός μου. Σιγά τη σημασία του φαινομένου. Έχει ιτηθεί η εργατική τάξη. Όχι, συντροφή, η εργατική τάξη δεν έχει ιτηθεί.
Άρα τι σημασία έχει να φύγει ο λογαριασμός. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι το τι σημασία έχει αυτό που συνέβαινε, χάναμε 3-0. Γιατί δεν ήμασταν στο ημίχρονο, ήμασταν στο 85. Άρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Η ήττα της δεκαετίας του 80 και του 90, κατά την γνώμη μου, είναι διακοπή πλαισίου. Είναι ανατροπή κεκτημένων της εποχής του 68. Και άρα το ξεκίνημα που ξαναγίνεται μαζικά με το κίνημα ενάντια στην οφειολεύθερη παγκοσμιοποίηση, το παγκοσμιοποιητικό κίνημα στις αρχές του 2000 και όλες τις απόπειρες που ακολουθούν επαρκώντας αυτού, έχει τεράστια σημασία, γιατί σταδιακά, και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αποκαθιστά ξανά κατευθύνσεις, προσανατολισμούς, επιλογές. Η πολιτική συζήτηση που έχει ανοίξει έχει τεράστια κεφάλαια. Είμαστε στη μέση και γι' αυτό πήγα να πω τη σεξιστική έκφραση, τρώμε στο κεφάλι τις δυσκολίες που έχει αυτή η συζήτηση. Μέσα από αυτή τη συζήτηση όμως αποκαθίσταται σταδιακά με εμπειρίες, με νίκες άλλων συντρόφων. Χάσαμε στην Ελλάδα την μπάλα Πεζεντάλου, στην Ισπανία δεν χάσαμε ακριβώς, παίζεται ακόμα το παιχνίδι, στη Γαλλία υπάρχει ένα σύνταγμα. Μέσα από αυτό το πράγμα θα αποκατασταθεί το πλαίσιο. Αυτό πρέπει να το αποδεχτείτε συντροφοί, όχι μόνο λογικά. Πρέπει να το αποδεχτείτε και ψυχολογικά. Το πλαίσιο του 68 διαμορφώθηκε σε προηγούμενες ήττες, τις οποίες αν τις έβλεπες φωτογραφικά θα σε έπιανε τρέλα, θα πίταγες από τον παλκόνι. Πολύ συντροφοί τη δείξανε. Όταν ξεκίναγε η Αλγερία και το ΚΚ στη Γαλλία είχε τη γραμμή να κάνω ότι δεν βλέπω ότι τους φάζουνε, σε έπιανε η ψυχή σου, πήγαγες από τον μπαλκόνι. Χρειάστηκαν πολύ αποφασισμένοι άνθρωποι με πολύ μειοψηφική δράση, αρχίζοντας και ξαναρχίζοντας και ξαναρχίζοντας. Δεν αρχίσαν μια φορά και μετά συνεχίσαμε. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, νομίζω. Έχουμε μια μεγάλη εμπειρία πίσω μας, και την εμπειρία του 68 και την εμπειρία του 2001 μέχρι τώρα, και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το επόμενο 68 είναι αναπόφευκτο. Το ερώτημα είναι πότε θα είναι, δεν είναι αν θα είναι. Η πυρίτιδα που συσσωρεύεται στην βάση της κοινωνίας είναι ασύλληπτη. Θυμηθείτε τη συζήτηση πώς ήταν ο κόσμος στην 28 και συγκρίνετε με το πώς είναι ο κόσμος σήμερα. Συσσωρεύονται παρούχια. Οι σπιθίδες δεν λείπουν. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, έχοντας την εμπειρία του προηγούμενου κύκλου, να είμαστε σε καλύτερο σημείο για να μπορέσουμε να το πάμε παρακάτω. Αυτή νομίζω είναι η διαδικασία. Ευχαριστώ για καλή συνέχεια.